Να καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Απόστολο Βέιζη. Είναι μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης γιατροί Ιντερσός, οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα Πολωνίας, Μολδαβίας και Ρουμανίας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Πολύ καλημέρα σας. Τώρα που μιλάμε και μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας και με τους ακροατές την κατάσταση, αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί αισθανόμαστε δεν είμαστε μόνοι μας. Για προχωρήστε το, αυτό το οποίο είπατε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία σε πολύ λίγες ημέρες έχει περάσει το μισό εκατομμύριο συνάνθρωποι μας να βρίσκονται στα σύνορα. Ο Ιντερσός βρισκόμαστε εκεί από τις πρώτες μέρες. Είμαστε, όπως είπατε, στα σύνορα της Πολωνίας, της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. Με ομάδες και κινητές ομάδες γιατρών, ψυχολόγων και ανθρώπων, οι οποίοι παρέχουν αυτή τη στιγμή την καταγραφή και την προστασία του πληθυσμού. Τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν πράγματι είναι πάρα πολλές ημέρες και οι ώρες που περπατάνε για να περάσουν τα σύνορα. Η πλειοψηφία τους είναι στην Πολωνία, αλλά ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά και στις περιοχές της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. Κυρίως είναι γυναίκες και παιδιά, με πάρα πολύ έντονα ψυχολογικά προβλήματα, λόγω ότι οι οικογένειες έχουν μοιραστεί. Ακούνε καθημερινά ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι αληθινές ή όχι, για ανθρώπους που. Για τους γονείς τους ή για τους άντρες οι οποίοι χάνονται στη μάχη του πολέμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν ένα ταξίδι παραπέρα, πρέπει να είναι εγκλωβισμένοι και αυτοί στα σύνορα, αναμένοντας τα νέα, τι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, για να δουν να ενωθούν ως οικογένειες. Οπότε η προτεραιότητα για αυτή τη στιγμή για μας είναι να δώσουμε την έμφαση στα παιδιά και τις γυναίκες. Έχουν ξεκινήσει ήδη ομάδες την παροχή ψυχολογικής φροντίδας και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αλληλεγγύης από τους ανθρώπους και στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στη Μολδαβία, που εύχομαι και αυτή η κίνηση αλληλεγγύης να κρατηθεί και να υποστηριχθεί από όλους μας, για να μπορούμε να δώσουμε να σταματήσει βεβαίως ο πόλεμος, για να μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια των ανθρώπων να επιστρέφουν πίσω. Το μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι παράλληλα να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα νοσοκομεία της Ουκρανίας, τα οποία αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μεταφερθεί στις πόλεις οι οποίες βομβαρδίζουν, έχουν μεταφερθεί στα υπόγεια. Υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολύ βασικών υλικών. Φανταστείτε, δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχουν αντιβιωτικά και δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα. Άρα προσπαθούμε να το βρούμε με τρόπο πώς μπορούμε να γίνει στήριξη τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω. Αυτός που βλέπουμε στα σύνορα δεν είναι οι πιο ευάλωτοι, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν αυτό το ταξίδι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Οπότε είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχουμε την προσοχή μας. Βεβαίως η Ουκρανία και οι Ουκρανοί πρόσφυγες είναι ένα κομμάτι. Ως χώρα, ως Ελλάδα καταγράφουμε και έχουμε ζητήματα και έχουμε αυτή την εμπειρία της προσφυγιάς και είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή αυτή η εμπειρία να μπορεί να μεταφερθεί και να κρατηθεί η ζωντανή η αλληλεγγύη η οποία εκφράζουν οι πολίτες καθημερινά. Η ευάλωτη είναι πίσω. Ελλείψη σε βασικά υλικά στα νοσοκομεία. Οξυγόνο και τι άλλο είπατε? Αντιβιωτικά και ήδη πρώτη ανάγκη όσο αφορά για τραυματίες πολέμου κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μετακινηθούν πολλά πράγματα. Λόγω των βομβαρδισμών υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε ποιο θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει και εκτοπίζονται, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και μπορούν να το κάνουν αυτό, λέτε ότι είναι μισό εκατομμύριο περίπου οι άνθρωποι οι οποίοι στα σύνορα των τριών χωρών συνοστίζονται για να περάσουν, περιμένουν να περάσουν, και αυτό το οποίο χρειάζονται ως επιτοπλίστων είναι η ψυχολογική στήριξη, γιατί έχουν φύγει από το σπίτι τους, έχουν αποχωριστεί τους δικούς τους, γιατί είναι κατατρεγμένοι, γιατί πέφτουν οι βόμβες. Αυτό λέτε, κύριε Βέιζη, ναι. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι είναι με ένα πόδι μεν στην ασφαλή περιοχή που είναι στην Ευρώπη. Από την άλλη, έχουν το μισό κομμάτι της οικογένειας πίσω. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις έναν άνθρωπο ότι τα πράγματα πάνε καλά, όταν δεν είναι όλη η οικογένεια ενωμένη. Mm-hmm. Δυστυχώς ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά. Βλέπουμε τους ανθρώπους να περνάνε καθημερινά. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί, κάποιοι άνθρωποι χάνονται. Και αυτή είναι η δυστυχία ενός πολέμου, όπου συνήθως οι άνθρωποι παραμένουν απλώς ως αριθμοί. Γι' αυτό και πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτόν τον τρόπο, σε μια περιοχή που μπορεί και έχει αυτή τη δυνατότητα, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν ξανά στις αιστείες. Να φανταστώ ότι από τις χώρες στις οποίες βρίσκεστε εκεί στα σύνορα, δηλαδή Πολωνία, Μολδαβία και Ρουμανία, ότι υπάρχει βοήθεια και προς εσάς, έτσι ώστε να έχετε το υλικό να μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό που σας είπα πριν είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα από τον τόπο πληθυσμό, δηλαδή από τους ανθρώπους που έχουν βγει ως εθελοντές και βοηθάνε σε αυτή την κατάσταση και οι οργανώσεις τοπικές. Τουλάχιστον έχουμε αισθανθεί ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Παρ' όλα αυτά, όμως, για να μπορούμε να συνεχίσουμε την παρουσία μας στην περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία έχει η κατάθεση χρημάτων για να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα συνέχιση της δράσης. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή το να μαζέψεις υλικό και να φτάσεις το υλικό είτε στην περιοχή των συνόρων είτε να πάει στην Ουκρανία. Νομίζω σε μια δεύτερη φάση αυτό ίσως θα είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Προς το παρόν, νομίζω ότι η στήριξη προς τις οργανώσεις οι οποίες δρούν στην περιοχή οικονομικά είναι το βασικότερο σημείο που θα δώσει τη δυνατότητα αυτών των οργανώσεων να παραμείνουν εκεί και να στηρίξουν τον πληθυσμό όσο αυτός ο πληθυσμός έχει ανάγκη. Κρατάω τις αναφορές σας με τις ελλείψεις που υπάρχουν, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μέχρι το πού μπορείτε να πάτε, πόση δυσκολία υπάρχει για τον ευάλωτο πληθυσμό ο οποίος είναι ουσιαστικά πίσω, τις ανάγκες των νοσοκομείων στην Ουκρανία με οξυγόνο, με αντιβιωτικά, ήδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στο πεδίο των μαχών. Μένω σε αυτό προς το παρόν, γιατί θα είμαστε σε επικοινωνία για να βλέπουμε και ποιες είναι οι ανάγκες και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, κύριε Βεΐζη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μια καλή συνέχεια. Καλημέρα.